Soul Hunter. Όπως στις παλιές άγριες εποχές, η πολιορκία είναι φοβερή. Κάστρα κρεμίζονται και θησαυροί λαϊλατούνται. Οι αντίπαλοι χρησιμοποιούν όλα τα τεχνάσματα. Ο δούριος ύπος, το άλογο που ρίξε την Τρία. Η ασπίδα της μάχης. Ο Μινόταυρος, ο Κύκλωμας. Ο πολιορκητικός κρυός. Ποιος θα νικήσει? Ο δούριος ύπος και η ασπίδα της μάχης. Ο Μινόταυρος και ο Κύκλωμας. Ο πολιορκητικός κρυός. Κάστρα και πολιορκητές. Από την Ελ Γκρέκο. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Κόλλος Soul Hunter εδώ και καλώς ορίσατε στο κανάλι των retro video games, των vintage toys, των collectibles και ό,τι κάθε άλλο μας κάνει χαρούμενους συλλέγοντάς το. Σήμερα, όπως έχετε δει και από την περιγραφή, ένα βίντεο αφιερωμένο σε ένα παιχνίδι πολύ δυναμικό, πολύ αγαπητό, το οποίο έχει κλείσει 41 χρόνια ζωής και εγώ κλείνω σε ένα μήνα 42. Και όμως μετά από 41 χρόνια υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον, υπάρχει ακόμα αγάπη, υπάρχει κοινότητα, υπάρχει πόρωση και hunting να το βρει κόσμος, να βρει τα expansions του κτλ. Και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο το οποίο, να ξέρετε, ήθελα να το κρατήσω για χριστουγεννιάτικο επαιτειακό δηλαδή βίντεο, αλλά τη θέση του θα την πάρει κάτι άλλο το οποίο κονταροχτυπιέται αν ήταν πιο σύνηθες να αγοράζουν τότε αυτό το παιχνίδι ή το άλλο που θα σας δείξω τα Χριστούγεννα. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ σήμερα για να γουστάρουμε και να δούμε και πιθανόν οι νεότεροι, ακόμα και οι παλαιότεροι, να μάθουν κάποια πράγματα τα οποία είτε έχουν αμελήσει και τα λοιπά. Μιλάμε λοιπόν για το διάσημο παιχνίδι που έφερε η Ελ Γκρέκο στη χώρα μας, Κάστρα και Πολιορκητές. Να πούμε λίγο πριν ξεκινήσουμε τη σύντομη του ιστορία. Ήταν μιας ξένης εταιρείας η οποία έδωσε σε πάρα πολλές αντίστοιχες εταιρείες, δηλαδή όπως το έδωσε και στην Ελ Γκρέκο για λογαριασμό δηλαδή της χώρας μας να το κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε σε πάρα πολλές χώρες. Πολύ γνωστό λοιπόν, πολύ γνωστή συνταγή με διαφορετικούς τίτλους αναχώρα. Και τι να πούμε τώρα. Είναι ένα παιχνίδι, παιδιά, το οποίο... Ναι, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θα το δούμε εδώ. Πριν προχωρήσω στο παιχνίδι, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν ομάδες, δύο ομάδες στο Facebook, τις οποίες δεν είμαι μέλος και το λέω γιατί δεν έτυχε. Αυτό το βίντεο αποφασίστηκε πολύ ξαφνικά να γυριστεί. Δεν έχω μπει σε διαδικασία να συλλέξω κομμάτια expansions από αυτή τη συλλογή, καθώς έχω τα παιδικά μου και κάτι που ήθελα το πήρα μεταγενέστερα. Μετά από αυτό το βίντεο όμως θα μπω στη διαδικασία να κάνω join αυτές τις σελίδες. Είναι το Crossbows and Catapults Greece και Κάστρα και Πολιορκητές. Όλα αυτά τα χρόνια που είναι πλέον πάνω από 10 που ασχολούμαι με το vintage, το παιχνίδι και τα retro video games, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα άτομο το οποίο
Αγάπαγε πάρα πολύ αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, είχε κατέβει σε εκθέσεις και είχε φτιάξει και αυτές τις σελίδες στο Facebook και ήταν ένας Λάζαρος. Αυτόν τον Λάζαρο τον ξέρω λοιπόν και από αναφορές και από παρέες κτλ. Όπως και από τον ξάδερφό μου, τον Αργύριο, ο οποίος τα περασμένα χρόνια μάζεψε από το μηδέν αυτά που ήθελε και τον βοήθησε πάρα πολύ. Και εκείνος και ένα άλλο παλικάρι, νομίζω Φώτης και Βαγγέλης, έτσι τους έχω ακούσει να μου τους λέει ο Αργύρης. Οπότε πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα λοιπόν όσοι γουστάρετε για αυτά που θα δείτε και αυτά που θα θυμηθείτε, ψάξτε λοιπόν αυτές τις δύο ομάδες στο Facebook, κάντε ένα join. Μπορείτε να πάτε στο βίντεο στο Imania, να τσεκάρετε τώρα, σας περνάω για τη φωτογραφία, να δείτε αυτά τα πράγματα που υπάρχουν, όπως και στο K&K Toys and Collectibles στο Εγάλαιο. Ο φίλος Κώστας έχει αρκετά ανταλλακτικά spare parts κτλ. Τι γίνεται τώρα εδώ? Γίνεται λοιπόν ο χαμός. 1983 βγαίνει παγκοσμίως και όσο έχω λίγο χαζοψάξει, έρχεται στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα ή πριν τα Χριστούγεννα, εκεί κατά τις γιορτές, το ελληνικό λοιπόν, η ελληνική του μεταφράση από την Ελγκρέκο, μια εταιρεία η οποία την έχουμε λατρέψει. Έχω κάνει και αφιέρωμα στο παρελθόν στο βίντεο στο Imania στην Αγία Παρασκευή σχετικά με την Ελγκρέκο και με αυτή την πολύ μεγάλη σειρά παιχνιδιών που έχει βγάλει. Και η Ελγκρέκο δεν άφηνε κανένα brand όρθιο του εξωτερικού, τρελές συνεργασίες όπως ξέρουμε τώρα με Hasbro κτλ. Και δεν γινόταν να μην δεν έχει και αυτό. Καθώς από την αρχή που βγήκε αυτό το παιχνίδι στο εξωτερικό άρχισε να κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις. Και έτσι λοιπόν ήρθε και εδώ το 83, υπήρξε μια διαφήμιση στην E1, την οποία την είδατε στην αρχή του βίντεο. Να πούμε ότι αυτή η διαφήμιση την έχει ανεβάσει ο Νότης Θωμόπουλος, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη συλλογία, στο πούμε έτσι, από διαφημίσεις που μικρός έγραφε κτλ. Οπότε Χριστούγεννα, τι καλύτερο για ένα τέτοιο δώρο. Εγώ όμως είχα γεννηθεί μια χρονιά πριν και προφανώς ενός έτους δώρο Χριστουγέννων το πολύ μπορεί να μου είχε πάρει η μάνα μου τίποτα λιότρινα αρκουδάκια κτλ. Καθώς ήμουνα μπέμπης. Όμως δεν πάβει άτομα μεγαλύτερα λοιπόν να αγαπήσανε και να αγκαλιάσανε αυτό το παιχνίδι, να το ζητήσανε για χριστουγεννιάτικα δώρα και τα επόμενα χρόνια λοιπόν που ακολούθησαν να είναι ένα hype παιχνίδι, καθώς είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος, η φαντασία που σου δίνει να δημιουργήσεις τη μάχη, να κάνεις και δικούς σου άγραφους κανόνες, να νικήσεις τον αντίπαλο, η λεπτομέρεια τότε που υπήρξε, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε πάλι 1983, μια χρυσή δεκαετία στο gaming, ακόμα και video games που άρχισε να αναπτύσσεται γοργά, αλλά και στα παιχνίδια. Η δεκαετία των 80's για μένα έβγαλε τις πιο ωραίες σειρές παιχνιδιών και εδώ λοιπόν είναι ένα παράδειγμα, καθώς μείνετε σε αυτό που σας είπα και πριν ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Πώς έρχεται τώρα εδώ η δικιά μου η φάση? Εγώ θυμάμαι εκεί κάπου πρώτη με δευτέρα δημοτικού 88-89, μεγάλος μακρινός ξάδερφος να μου χαρίζει το κουτί που θα δείτε τώρα. Αυτό εδώ είναι η πολιορκία. Υπήρξε όμως και αυτό εδώ. Η μεγάλη πολιορκία. Οι διαφορές τους πρακτικά είναι ότι αν νομίζω πέρα από τα τουβλάκια και, και τον στρατό και τις οβίδες, διορθώστε με αν κάνω λάθος τώρα γιατί δεν έχω κάτι να τα μετρήσω, είναι ότι είχε δύο κάστρα. Δύο μεγάλα κάστρα με την πόρτα και το pressure plate από πάνω που αν χτύπαγε βολίδα την αζόντουσαν είτε οι Vikings είτε οι Βάρβαροι και είχε και ενσωματωμένο καταπέλτη, κάτι το οποίο δεν το είχε η πολιορκία άτυπα που τη λέμε η μικρή πολιορκία. Αυτή είναι όπως το γράφει η μεγάλη πολιορκία. Έτσι λοιπόν εμένα μου φαίνει ένας ξάδερφος εκείνη την εποχή, βασικά ούτε καν ο ίδιος, οι γονείς του μου το φέρουν έτσι, το πλασάουν στο σπίτι. Πραγματικά τώρα δεν θυμάμαι, πρώτη ή δευτέρα δημοτικού παιδί, κουτί έτσι τσαλακωμένο, ταλαιπωρημένο κτλ. Και το ανοίγω και ακόμα θυμάμαι το πόσο ωραίο μου ήταν όλο αυτό το game, όλο αυτό το παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα παιδιά, τώρα μπορεί όταν πας να παίξεις ή εγώ με το γιο μου που του έβγαλα τη δικιά μου την πολιορκία, δεν νιώθω το ίδιο με αυτό που ένιωσα τότε, γιατί τότε
Τι ήμουνα, ένα παιδάκι 6-7 χρονών. Θέλω να πω λοιπόν όμως ότι στα παιδικά μας μυαλά ήταν κάτι το super wow αυτό το παιχνίδι. Και όντως ήτανε. Ανοίγοντάς το λοιπόν, είχαμε πάθει πλάκα, είχα φωνάξει ξαδέρφια, τον Αργύρι ας πούμε που λέω, και παίζαμε. Ήταν ένα παιχνίδι που βρισκόταν μόνιμα κάτω από το κρεβάτι, κλασικός αποθηκευτικός χώρος σε εκείνες τις εποχές, μαζί με άλλα παιχνίδια, άλλα επιτραπέζια, σουμπούτεο, ποδοσφαιράκια, αργότερα Hero Quest, Θησαυρό του Ναού κτλ. Ένα παιχνίδι το οποίο θέλω να πω ότι παρότι μετά στα 90s, δηλαδή, ήρθαν άλλα επιτραπέζια από την El Greco, πιο role playing όπως αυτά που είπα, το Κάστα και Υπολογιστές, παιδιά, υπήρχε στα ράφια. Εγώ θυμάμαι μέχρι και 95-96 να βλέπω στα τοπικά συνοικιακά παιχνιδάκια του Γαλατσίου να βλέπω και τις δύο και τα expansion. Όχι βέβαια όλα, θυμάμαι κανένα δύο expansion να βλέπω, αλλά ήταν κάτι το οποίο είχε παραχθεί λόγω της επιτυχίας του σε πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς από την El Greco, που σημαίνει λοιπόν ότι υπήρχε πολύ μεγάλο stock, τουλάχιστον στα βασικά πακέτα. Για τα expansion ξέρω ότι δεν ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός, ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος. Παρόλα αυτά λοιπόν, Κάστρα και Υπολογιστές έχω παίξει πάρα πολύ μικρός, και δεν είναι ότι μόνο ότι έπαιξα σε εκείνη την ηλικία, ήταν ένα επιτραπέζιο, γιατί έτσι το λέμε, επιτραπέζιο, γιατί παίζαμε πάνω στο τραπέζι, μπορούσαμε όμως να πούμε ότι ήταν επιδαπέδιο, δηλαδή παίζαμε και στο πάτωμα πάρα πολλές φορές, το οποίο με συνόδευσε όσο μεγάλωνα συνέχεια, δηλαδή αυτό το παιχνίδι δεν το βαριώσουνα. Επίσης, εγώ σαν μοναχοπέδι, πολλές φορές έπαιζα, ξέρω εγώ πώς να το πω, turn-based, έπαιζα μία από τη μία μεριά, γίναγα έπαιζα από την άλλη. Δηλαδή δεν με περιόριζε ότι δεν είχα παρέα να το παίξω. Εννοείται ότι έχω παίξει και με τον πατέρα μου πάρα πολύ. Καλά, αυτό το κλασικό με τα λαστιχάκια που βάζαμε για να σηκωθεί και η βαλίστρα και ο καταπέλτης να ρίξει τις σοβίδες, κλασικό, κοβόντουσαν μετά από την πολλή χρήση, από την πολλή δύναμη. Κάποιοι λένε ότι βάζανε δύο λαστιχάκια, τρία, για να φεύγει πιο μακριά. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν το είχα δοκιμάσει αυτό ποτέ. Όπως και να έχει, είναι ένα παιχνίδι που ξόδεψα πάρα πολλές ώρες, πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί του και πραγματικά το γουστάρω. Αυτό που θέλω να σας δείξω, θα τα δείτε και λίγο καλύτερα μετά, είναι και κάποια expansion που έχω εδώ, ο Πολιορκητικός Κρυός και ο Δράκος, τα οποία είναι και τα δύο σφραγισμένα, δεν είναι όμως El Greco, είναι ιταλική σειρά που γράφει Castelli Catapulte Cavalieri. Βλέπουμε εδώ, έχει άλλη ονομασία από την αγγλική κτλ. Και τα δύο λοιπόν είναι σφραγισμένα, δεν είναι El Greco. Αυτά, τη μικρή πολιορκία και αυτά τα δύο μου τα έδωσε ο ξάδερφός μου ο Αργύρης για το γύρισμα του βίντεο. Ο Αργύρης έχει όλα τα expansion που από ό,τι μου είπε είναι 22-23. Μου φαίνονται πάρα πολύ μεγάλα στον αριθμό, γιατί ας πούμε και η διαφήμιση δείχνει κάπου 6. Έχω δει σίγουρα σε αγγλικές εκδόσεις ή ιταλικές κτλ. Ότι υπήρχαν και άλλα περίεργα πράγματα, όπως ας πούμε το καραβάκι των Vikings, διάφορα άλλα τρελά πράγματα, τα οποία δεν ξέρω, εγώ δεν τα είχα δει ρε παιδιά αυτά όλα στην Ελλάδα. Σίγουρα θυμάμαι Πολιορκητικό Κρυό γιατί τον είχα πάρει, δεν σώθηκε το κουτί, το Δόριο Ήπο τον είχα πάρει, δεν έχει σωθεί το κουτί, αργότερα τον έχασα και ξαναβρήκα άλλο Δόριο Ήπο, μου τον είχε βρει ο φίλος μου ο Γιάννης, και τι άλλο, Κύκλοπας Μινόταυρος, κλασικές εικόνες στα παιχνιδάδικα και αυτή, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα πήρα αυτά ποτέ, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, το είχα δει, το βλέπα, δεν το έπαιξες, δεν το πήρες, anyway, τώρα για να τα πάρεις αυτά πρέπει να πούμε παιδιά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ακριβό. Καλά, πιο collecting τώρα εκείνη τη εποχή είναι φθηνό, έτσι μην γελιόμαστε. Απλά τι γίνεται, όπως εμείς οι Έλληνες, επειδή δεν βρίσκουμε τα ελληνικά, τα El Greco και αναγκαζόμαστε και παίρνουμε ξένα, το ίδιο συμβαίνει και με τους ξένους.
Μπορεί κάτι να μην βρίσκανε και να είχαν βρει πριν πολύ πιο πολλά χρόνια, όχι όταν έγιναν μόδα τα vintage toys τώρα πολύ έτσι από το 10-15 και έπειτα που έγιναν έτσι λίγο hype όλα αυτά, ακόμα πιο πίσω, με αποτέλεσμα να έχουν πάρει πάρα πολλά ελληνικά πακέτα οι ξένοι. Και ειδικότερα οι Ιταλοί παίζουν πολύ έτσι, όπως μας έχουν παίξει και με εξωγήινους, με τερατομάχους και μπλα μπλα μπλα. Οπότε ελληνικά είναι, παιδιά, δύσκολο. Υπάρχουν εννοείται dedicated selectors, όπως είπα πριν, όπως ο Λάζαρος, ο Φώτης και ο Βαγγέλης, και προφανώς κι άλλοι. Ο ξάδερφος μου Αργύρης πορώθηκε από το μηδέν. Τελείως από το μηδέν, δηλαδή θυμάμαι ότι είχε δει ότι είχα εγώ αυτά που θα σας δείξω μετά και μου λέει, πω, μου λέει, έχεις πάρα πολλά ρε από μικρός ρε φίλε, πώς τα κράτησες? Λέω, εντάξει, όταν αγαπάς κάτι, όλα μου τα παιχνίδια, video games, consoles, παιχνίδια, albums, αυτοκόλλητα, comics, τα έχω κρατήσει. Και πορώθηκε ο Αργύρης και πήγε και τα πήρε όλα. Και μου είχε πει λοιπόν ότι τον βοηθήσανε πολύ τα παιδιά που έχουν φτιάξει τις ομάδες αυτές στο Facebook. Εν τέλει λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι τιμές, παιδιά. Δηλαδή πλέον μια κομπλέ, ένα κομπλέ πακέτο καστάκια προλογητές, ξέρω ότι χτυπάει 3,5 με 4 εκατοστάρικα. 3,5 μέσο όρο, αν είναι το κουτί ακόμα πιο άψογο 4, τώρα για σφραγισμένη δεν ξέρω, λογικά ίσως κάποιος να έχει high tier selectees, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αποκοστολογείται. Η μικρή είναι σίγουρα πιο φτηνή, θέλω να πάρω μια μικρή. Εγώ τώρα έχω πάρει αυτή για να έχω μια έτσι κομπλέ. Έχω τα παιδικά μου όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και μια μικρή έτσι απλά τυπικά να την έχω. Τώρα να πω ότι θα βρω αυτά εδώ ή οποιαδήποτε από τα expansion σε ελληνικό, δεν το πιστεύω. Εντάξει, ποτέ δεν λέμε όχι, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο πορωμένος με μια συλλογή. Εγώ τώρα δεν είμαι πολύ πορωμένος με αυτή τη σειρά, γιατί έχω αυτά που κράτησα από μικρός, αλλά και εμένα καμιά φορά με πιάνει τρέλα. Αυτό το βίντεο ίσως είναι και μια αφορμή για να ξεκινήσω μετά να πάρω άλλα. Και για να μην τα απολογούμε, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ ωραίοι συλλέκτες που έχουν πολλά τέτοια πράγματα. Υπάρχουν κάποια χάζο variations, κάποιες χρωματικές αλλαγές σε τουβλάκια, σε στρατιωτάκια. Εγώ έχω δηλαδή κάποια περίεργα φωσφοριζέ τουβλάκια που τα είχα πάρει, θα σας πω κάποιες ιστορίες. Έχω κάτι άσπρους Vikings που δεν θυμάμαι πραγματικά πού τους είχα βρει τότε μικρός. Ήτανε σε αυτά που μου είχε χαρίσει ο ξάδερφος, ήτανε σε κάποια άλλα που αγόρασα εγώ μετά. Πραγματικά δεν θυμάμαι πού τους βρήκα τους λευκούς. Και όπως και να έχει, αυτό το παιχνίδι έχει επίσης αγγίξει και πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερους από μένα, οι οποίοι το ζήσανε ως πιο μεγάλη τότε την πόρωση του να πάρουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Μιας και το λέμε όμως αυτό, τι θα λέγατε να μας πει τη δικιά του ιστορία ένας πολύ καλός φίλος πλέον, ένας πολύ δυνατός συλλέκτης, και δεν είναι άλλος από τον Ηλία το Βασιλόπουλο, που του κάναμε ένα room tour τον Φεβρουάριο στο Κιάτο, που σας τον έδειξα. Χαζέψατε με τη συλλογή του, την ωραία του δουλειά, τον ωραίο του χαρακτήρα πάνω απ' όλα. Και πες μας λίγο ρε Ηλία, τι έχει παίξει. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα στους φίλους του καναλιού. Είμαστε εδώ για να πούμε έτσι μια ιστοριούλα, μια ανάμνηση του μακρινού 1984. Έχουμε δει μάλλον τη διαφήμιση από αυτό το φανταστικό παιχνίδι και στα μάτια τώρα ενός μικρού παιδιού να βλέπεις δράκους να πετάνε φωτιές, καπνούς, κάστρα να καταρρύπτονται από βαλίστρες, καταπέλτες. Λέμε εντάξει, αυτό είναι must have, πρέπει να το έχουμε. Ξετραλαμένος κι εγώ, Χριστούγεννα, δεν κάνω λάθος, με πηγαίνει η μητέρα μου στο παιχνιδάδικο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, τον κύριο Πετούση, στην Κυψέλη συγκεκριμένα, να πάρουμε τα κάστρα για τους πολιορκητές. Πρέπει να πούμε ότι υπήρχε η μικρή πολιορκία, η μεγάλη πολιορκία, τα έξτρα κομμάτια, οι δράκοι, έξτρα κάστρα, έξτρα τουβλάκια, όλα με το αντίστοιχο αντίτιμο, έτσι. Το οποίο ήταν όμως, μας βγάζαν λιγάκι έξω από τον μπάτζετ, ήταν λιγάκι ακριβά. Μου λέει, μητέρα μου, μην ανησυχείς. Πεταχτούμε, μου λέει, κάνω μία μέχρι το Μηνιό. Να κάνουμε, παιδί μου, έναν έλεγχο αγοράς. Εντάξει, συνοικιακό, πες,
παιχνιδάτικο. Τώρα, άμα θες να πάρεις πολλά πράγματα και δεν θέλεις να πάρεις ένα, κοιτάς όσο γίνεται να εξοικονομήσεις. Μην τα πολύ λέμε, παίρνουμε το τρόλεϊ, κατεβαίνουμε στο Μινιόν. Αν θυμάστε τα μεγάλα τραπέζια έτσι, με τις τσόχες, απλωμένα τα κάστρα και πολιορκητές, πολύ καλό μάρκετινγκ για να μπορούν να παίξουν τα παιδάκια και να το θέλουν ακόμα περισσότερο και οι γονείς να μην μπορούν να πούνε όχι. Οι τιμές ήταν ακριβώς οι ίδιες. Τώρα έχω περίπου την εντύπωση ότι ήταν οι δράκοι κάνουν 450 δραχμές, 500, κάπου εκεί αυτό μου έχει μείνει στο μυαλό. Μου λέει, μητέρα μου, ας πάμε, μου λέει, πεταχτούμε μια και από λαμπρόπουλα από πίσω από Αιώλου. Εκείνη την εποχή στις γιορτές ήταν η Πλανόδη που είχαν τους πάγκους με τα παιχνίδια. Να ρίξουμε μια ματιά. Μην τα πολυλογούμε, πηγαίνουμε και στους πάγκους. Οι τιμές ήταν αυτές ίσως και λίγο πιο ακριβά. Τι μου λέει η μητέρα μου, άμα να δώσω, μου λέει, π.χ. ένα χιλιάρικο για την πολιορκία να την πάρω από τον πάγκο, ας τα δώσω στο μαγάζα τώρα που είναι στη γειτονιά μας, εν τέλει, και να το ευχαριστηθείς κι εσύ. Αφού κάναμε τη βόλτα μας κάτω στο κέντρο στην Αθήνα, είδαμε τις τιμές που ήταν ίδιες ως προς πιο ακριβές, γυρίσαμε στην Κυψέλη, πήγαμε εκεί πέρα στον κύριο Πετούση, εγώ, τώρα με το δικό μου το μυαλό, μ' αρέσαν πάντα οι Viking. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε έχουμε τους Viking και έχουμε και τους βάρβαρους σλάς υπότες. Στο εξώφυλλο, θυμάμαι τώρα το εξώφυλλο είχε τους Viking, λέω αυτούς θέλω να έχω. Αλλά αυτή ήταν η μικρή πολιορκία. Η μητέρα μου το πήρε χαμπάρι, μου λέει, εντάξει, μου λέει, δεν θα σου φτάνει. Μου πήρε και τα υπόλοιπα τα κάστρα. Πάμε στο σπίτι και βλέπω ότι έχω πάρει τη μικρή πολιορκία. Και τώρα, ξέρεις, πρώτη δημοτικού μου υπεργογή ότι ήμουν, λέω, όχι, λέω, δεν το θέλω, λέω, έχει λίγα μέσα. Ναι, αλλά μου λέει, μητέρα μου, πήραμε τα έξτρα. Όχι, μου λέει, εγώ θέλω, της λέω, θέλω το μεγάλο. Αλλά στο μεγάλο κουτί απ' έξω έδειχνε το βάρβαρο. Που εμένα δεν μου άρεσε, αλλά έλα από εκεί ήταν όλα τα κομμάτια. Τι να κάνει η μάνα μου, τα μαζεύει όπως είναι, ξέρω εγώ, το κουτί, το ξαναπάει πίσω. Ευτυχώς τον άνθρωπο τον ξέραμε χρόνια, γιατί από εκεί πέρα ψωνίζαμε. Αλλάζουμε το κουτί και τη συσκευασία εννοείται, παίρνουμε τη μεγάλη πολιορκία και γυρνάμε σπίτι. Μοναχοπέδι τώρα εγώ, τα είχα στήσει από τη μια πλευρά οι Viking, από την άλλη οι Βάρβαροι. Και έπαιζα. Κάποια στιγμή ήρθε και ένας ξαδερφός μου 10 χρόνια μεγαλύτερος, όπως έξυπνο παιδί που ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος, κοιτάζει τα λαστικά και ότι ήταν πολύ μαλακά. Έτσι. Και τι κάνει, πάει και παίρνει από τη μάνα μου, είχε κάτι λάστιχα αυτά που βάζουμε στα ρούχα, τα άσπρα, αν θυμάστε, τα χοντρά. Πάει και το κουμπώνει με κάτι τέτοια, και τους καταπέλτες και τις βαλίστρες. Με αποτέλεσμα καθόταν απέναντί μου και εκείνο, λόγω της δύναμης που είχε, με ένα χτύπημα μου έριχνε το τείχος με τη μία. Καλά πήγε κι αυτό. Εντάξει, χάρηκα, στεναχωρήθηκα. Δεν ήθελα να ξαναπαίξω εννοείται με τον ξάδερφο. Προτιμούσα να παίζω μόνος μου. Με τη φαντασία του παιδιού να οχυρώνω από πίσω μέχρι και Playmobil. Να έχω τους δράκους, να βάζω απέναντι τους δράκους και από την άλλη πλευρά τους Viking με τους πειρατές να κάνουν συμμαχία για να καταστρέψουν τους δράκους. Και ότι με αυτό συνεπάγεται. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το πρωτόγωνο αυτό RPG, μπορούμε να πούμε, παιχνίδι του τότε. Αυτά είναι δυστυχώς ό,τι μας έχουν απομείνει. Μιλάμε για μεγάλη πολιορκία, καταστραφήκαμε. Αυτά είναι τα απομεινάρια μας. Βέβαια με τα γενέστερα θυμάμαι ότι είχα και μινόταυρο και πολιορκητικό κρυό, ασπίδα και δούριο ύπο. Χαθήκανε στο πέρασμα των χρόνων. Αυτά δεν ξέρω γιατί υπάρχουν ακόμα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μέσα στο μυαλό μου για να μνήσεις. Αυτά από εμένα. Τα φιλιά μου. Καλή συνέχεια. Καλή σας θέαση. Ηλίας, εντάξει, δυνατός, σαγηνευτικός, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Τον πάω πολύ τον Ηλία, παιδιά. Πολύ ωραία ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έτσι θυμάμαι τέτοιες αναμνήσεις να βλέπω επίσης πακέτα είτε στο Κλαουδάτο, είτε στο Μινιόν, είτε στο Λαμπρόπουλο, όποτε κατέβαινα με τη μάνα μου, που κατεβαίναμε τουλάχιστον μια με δυο φορές το μήνα σε αυτά τα μαγαζιά, σαν τα τότε μεγάλα εμπορικά παύλα τύπου Mall, Golden Hall εκείνης εποχής, και νομίζω ότι μια φορά θυμάμαι
εκεί όταν την είχα πάρει και εγώ, δηλαδή το 88-89, θυμάμαι στο Μηνιό να υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο διόραμα σε ένα τραπέζι. Αυτό, αν το θυμηθεί κάποιος, μπορεί να το επιβεβαιώσει κάποιος φίλος, στον όροφο με τα παιχνίδια του Μηνιών. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχετε δει τον τίτλο αυτού του βίντεο. Πώς ήρθε τώρα όλο αυτό το έναυσμα να σας παρουσιάσω και αυτά? Γιατί λοιπόν το 2007 είχε βγει μια άλλη πολιορκία, ένα update, ένα άλλο ας πούμε επιτραπέζιο, μια άλλη υλοποίηση που λέγανε διαφορετικά τους παίχτες, είχε άλλα design στα τουβλάκια κτλ. Παρόλα αυτά λοιπόν είχε ανακοινωθεί πέρσι, φέτος, δεν θυμάμαι πότε ανακοινώθηκε, ότι θα θέλει να βγει μέσω του Kickstarter. Όσοι δεν γνωρίζετε τι είναι το Kickstarter, είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει κάνει κάποιος funding, κάνει το κοινό funding για ένα project, και όταν αυτό το project καλυφθεί, τότε μπορούν να απευθυνθούν στην εταιρεία που έχει τα δικαιώματα ή σε κάποια άλλη, αν δεν θέλει η αρχική εταιρεία να το φτιάξει, και να κάνουν μια υλοποίηση που έχουν φανταστεί κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και fans της εκάστοτε σειράς, του εκάστοτε video game, του εκάστοτε collectible book, επιτραπέζιου, you name it. Το Kickstarter έχει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, είχαν πει ότι άμα μαζέψουμε 100.000 δολάρια, θα πάμε να το φτιάξουμε. Τα σχέδια πάντα βρίσκονται από την αρχή, δηλαδή έχουν μιληθεί, έχουν παρουσιαστεί το πώς ήταν το τελικό προϊόν και μπλα 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 μπλα, και νομίζω ότι έφτασε κοντά 950.000 δολάρια. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη πόρωση του κοινού που αποφασίσανε και χώσανε όλοι λεφτά για να πραγματοποιηθεί αυτό το project. Όμως αυτό το project είναι πολύ μακριά, παιδιά, είναι πάρα πολύ μακριά, και είναι αυτό εδώ. Κατάμε καλά, το κατάμε καλά. Λοιπόν, Κάστρα και Πολιορκητές από την AS Company, στη δημιουργία όμως από την Restoration Games. Είναι λοιπόν μια εταιρεία που αναλαμβάνει να κάνει remake, παύλα remaster, παλιά παιχνίδια κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα. Με το που το είδα, είπα όπ, βγήκε τελικά, θέλω να το πάρω, πήγα και το πήρα κατευθείαν. Η τιμή του είναι στα 30 ευρώ η επίσημη τιμή, όπως και 30 δολάρια στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να το βρείτε σε γνωστή πλατφόρμα αναζήτησης και με 25 ευρώ κτλ. Εγώ πήγα σε ένα Max Store, το πήρα κοντά στο σπίτι, το τσίπησα, και okay, φανταζή εξώφυλλο, νομίζω ότι είναι κάτι τούμπανο, κάτι ωραίο. Έχεις δει από πίσω τι γίνεται, σε προειδεάζει λίγο με κάποιες φωτογραφίες και εκεί αρχίζει με τη μία και λες κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Πριν πάμε να το ανοίξουμε, να πούμε ότι στο εξωτερικό υπάρχει, δεν έχει βγει μόνο αυτό, έχει βγάλει πολλές επιλογές. Έχει βγάλει ας πούμε το Fortress, που είναι πιο μεγάλο πακέτο και νομίζω ότι κοστίζει 70 δολάρια, παύλα 70 ευρώ τυχόν αν έβγαινε Ελλάδα, το οποίο έχει μέσα πιο πολλούς εχθρούς, πιο πολλά τούβλα, έχει διάφορα άλλα κτίσματα, δηλαδή μπορείς να μεγαλώσεις από το, άμα σου δίνει ένα τάδε κτίσμα εδώ, μπορείς να το κάνεις πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό, πιο λεπτομερές. Και επίσης είδα ότι έχει βγάλει και εκείνο τα δικά του expansions με άλλα όπλα βαλιστικού τύπου, όπως τα Trebuchet, που ήταν κάτι σαν τους καταπέλτες αλλά μεγαλύτερης εμβέλειας και πιο καταστροφικής. Όσοι έχετε παίξει Age of Empires 2, δεν γίνεται να μην θυμάστε το Trebuchet, το οποίο μετά έπαινε, έβαζε και φωτιά και το έκανε χειρότερο το damage. Όπως και να έχει, θέλω να πω ότι η Restoration Games μπήκε σε μια διαδικασία να κάνει και για αυτό το 2024 remaster, να κυκλοφορήσει expansions DLC. Προφανώς στην Ελλάδα δεν θα έρθει τίποτα από όλα αυτά. Το σκέφτομαι, το ψήνω να τα πάρω απ' έξω, κάτι το οποίο επίσης μου είπε ότι θα το κάνει ένας φίλος του καναλιού και ένας πολύ δυνατός συλλέκτης, και ειδικότερα στα board games. Καλά, έχει πάρα πολλά πράγματα. Μακάρι κάποια στιγμή να ανεβολάρισα να κάνω βίντεο μαζί του, και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο τον Δραγάζη, ο οποίος λοιπόν μου είπε ότι ξέρεις κάτι, έχουν expansions και
Πρέπει να τα τσιμπήσω, μου λέει εγώ. Άμα θες, κοίταξε το και εσύ, Νίκο, και το εξωτερικό. Δεν είναι κακή ιδέα, να το δούμε. Νομίζω ότι τα είδα είναι και φτηνά, δηλαδή κάπου 15 δολάρια, 10 δολάρια κτλ. Θα το πάρουμε. Έτσι λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα θα περάσουμε να δούμε πώς είναι αυτό εδώ με έναν νέο guest στο κανάλι. Ετοιμαστείτε. Μεγάλο γνώστη. Okay. Είναι μεγάλη έκπληξη. Και αφού δούμε αυτό εδώ και παίξουμε εκείνον τον guest, θα γυρίσουμε εδώ. Να ανοίξουμε και τη μικρή πολιορκία και τη μεγάλη και να δούμε και λίγο αυτά τα σφραγισμένα κομμάτια. Η αλήθεια είναι ότι είπα στον ξαδερφό μου τον Αργύρη, αφού τα έχεις ρε φίλε και τα άλλα 20, γιατί δεν μου τα άφερες. Γιατί ο ξαδερφός μου μόλις έπεσε σε μια πολύ μεγάλη μετακόμιση που έκανε το σπίτι του και τα άλλα τα έχει χωρίς κουτιά, τα άλλα πόσα είναι 20 expansions, και τα έχει σε κούτες οι οποίες είναι ακόμα στο παλιό σπίτι, στιβαγμένες μπλα μπλα σε αποθήκες και αυτά, και δεν είχαμε τέλος πάντων την άνεση να τα έχουμε εδώ. Θα ήταν όμως ωραίο, αλλά αναλόγως το πόσο γουστάρετε εσείς αυτό το βίντεο και του δώσετε ένα like και ένα share και ένα σχόλιο, αν το γουστάρετε, θα πάμε και σε μια πλήρη παρουσίαση, ένα μέρος δεύτερο όλων αυτών των expansion, για να γουστάρετε κι εσείς, να γουστάρω κι εγώ παρέα. Λοιπόν, φεύγουμε εδώ. Λοιπόν, και εδώ φίλοι μου, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το ολοκένουργιο Κάστρα και Πολιορκητές από την AES Company, και είναι και το πρώτο βίντεο που θα κάνω παρέα με τον Κωνσταντίνο, που είναι εδώ δίπλα μου. Κωνσταντίνε, πες γεια στους φίλους μας. Γεια! Γεια! Λοιπόν, να το ανοίξουμε, Κωνσταντίνε. Ναι. Για πάμε λοιπόν. Σου μιλάω από το μικρόφωνο. Ναι, μην το χτυπάς το μικρόφωνο, γιατί θα μας κάνουν πάλι παράπονα για τον ήχο. Το κάστρο! Το κάστρο, ναι. Κάτσε καταρχήν να δείξουμε στους φίλους μας. Κι άλλο ένα, εκεί πάνω που είναι το κάστρο και ένα καλό κάστρο. Ωραία. Λοιπόν, να δείξουμε εδώ στους φίλους μας τι έχει. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται διαφορετικό, αλλά φαίνεται και πολύ φτωχικό. Αν κρίνω από τα περιεχόμενα, έχει πολύ λίγα πράγματα γενικά μέσα. Να τα ανοίξουμε τώρα. Ναι! Ωπα! Κοίτα που δεν μπορώ να τις βγάλω. Θα τα βγάλεις κι εσύ. Ναι. Ωπα! Για τράβα κι εσύ. Τράβα. Πολύ καλός. Τα κατάφερα! Τα κατάφερες. Λοιπόν, έλα, ήρθε η μεγάλη ώρα εδώ. Για έλα κοντά, να βλέπουμε τώρα που θα ανοίξουμε το κουτί. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, ρε παιδιά, στο νέο Κάστρα και Πολιορκητές. Για να δούμε. Έλα. Για να δούμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, πρώτο έχει ένα βιβλίο. Ναι. Εσένα ποιος αρέσουν πιο πολύ, οι Vikings ή οι Goblins? Οι Vikings. Οι Vikings. Ναι. Αυτοί είναι κακοί. Ναι. Εντάξει. Οι Vikings μου αρέσουν, οι Vikings. Για να δούμε. Οπα. Λοιπόν, εδώ λέει μέσα ότι έχει 2 καταπέλτες, 6 κόκκινα πυρομαχικά, 4 ασπίδες Goblin, 2 βαλίστρες, 4 σημαίες Goblin, 5 φιγούρες πολεμιστών και 1 φιγούρα στατικού Goblin, Greek Castro, Cafe Castro, 4 ασπίδες νάνων, 4 σημαίες νάνων, 5 φιγούρες πολεμιστών και 1 φιγούρα στρατηγού νάνων. Τούβλα, θεμέλια, αψίδα, πύργος, πύλη. Αλλά πού είναι όμως? Ναι, κάτσε εδώ, μας δείχνει καταρχήν. Κάτσε στην καρέκλα σου, βοηθέ, γιατί σηκώθηκες. Λοιπόν, εδώ μας δείχνει πως είναι ο χάρτης. Εντάξει. Εδώ βλέπουμε έχει κάποια αυτοκόλλητα. Εδώ λέει πως να φτιάξουμε το κάστρο. Ναι. Βλέπεις, ναι. Που δείχνει. Ναι. Γιατί έχουμε πει ότι θα παίξουμε μαζί το πρώτο παιχνίδι, σωστά? Ναι. Εδώ εντάξει, ωραίες οδηγίες ελληνικές λοιπόν. Πώς να κάνουμε την... Να βλέπω κάτι πόρτες που βλέπω. Κάτσε, περίμενε. Πόρτες είναι. Οι πόρτες είναι, αλλά τα κάνουμε ένα-ένα. Λοιπόν, έφυγε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, βάλε και τα αυτοκόλλητα εδώ. Εκεί. Βάλε τα εκεί. Καλά, βάλε τα από κάτω. Δεν μπορώ να τα πιάσεις, θα σε βοηθήσω. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι τώρα εδώ. Πόρτες, να τις βγάλουμε. Ναι. Και λέει είναι αυτό το κάστρο, ξέρω εγώ, το χάρτη μου. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Πάρε μια πόρτα εσύ. Ας πάρω κι εγώ μία. Βγάλω κι εγώ αυτό το κουτί εδώ στην άκρη. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως, να και οι δύο καταπέλτες. Κωνσταντίνε, πάρε το δικό σου καταπέλτη.
Λοιπόν, βλέπουμε η πολύ μεγάλη εξέλιξη τεχνολογική, τα άλματα της τεχνολογίας δεν έχουν πια λαστιχάκια από το σούπερ μάρκετ που παίρναμε, αλλά έχουν μέσα ελαττήριο. Εδώ βλέπουμε δηλαδή κρυφά ελαττήρια και σαφώς είναι πολύ πιο δυνατό από ό,τι βάζαμε τότε εμείς στο λαστιχάκι. Πιστεύω ότι από εδώ άμα φύγει μία θα πάει στο από κάτω στενό, από τον μπαλκόνι. Ωραίο Κωνσταντίνε, αυτοί είναι οι καταπέλτες. Ναι. Λοιπόν, ας τους βάλουμε εδώ μαζί. Όπως αυτοκόλλητα. Ναι, και τα αυτοκόλλητα είναι εκεί. Ας την τώρα... δική μου πόρτα εδώ. Ας την πόρτα εκεί. Τώρα κάνουμε unboxing, το ξέρεις, ε. Ναι. Κάνεις το πρώτο σου unboxing. Ναι. Θα το βλέπεις αυτό στα 25 σου και θα γελάς. Ναι, χαίρετα και τη μαμά από εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι τα βλήματα, τα οποία μοιάζουν με τα παλιά, αλλά καμία σχέση, παιδιά. Είναι πολύ πιο δέσχεση, Κωνσταντίνε. Είναι τζούφια, πώς να το πω. Είναι, ρε παιδί μου, μοιάζει από πάνω με τα παλιά, παιδιά, αλλά είναι το μισό σε πάχος. Δηλαδή το παλιό, αν το τρώγες στο κεφάλι, σου άφηνε και κανένα σημάδι που λέει ο λόγος. Αυτό εδώ, τίποτα. Πολύ απλό. Να, Κωνσταντίνε, θα δεις σε λίγο πώς τα χρησιμοποιούν αυτά. Εδώ βλέπουμε μέσα τους μαχητές. Για να τους δούμε. Λοιπόν. Οι μπλε μ' αρέσουν. Όπα, μας φύγαν όλοι εδώ. Λοιπόν, έλα, για πάρε εδώ. Έχει ασπίδες, βλέπω. Λοιπόν, είναι οι ασπίδες. Πάρε τις ασπίδες σου κι εσύ. Πάρε και την πράσινη. Ωραία. Κάτσε να σου δώσω κι εγώ τα άλλα από εδώ. Για να δούμε, Κωνσταντίνε, τη λεπτομέρεια τώρα. Ναι, φεύγουν ναι. Από εδώ τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό το θέλω. Το θέλεις. Επίσης, ωραία. Ναι. Λοιπόν, τα goblins. Για να δώσουμε το goblins. Το goblins. Πάρε ένα goblins. Γελάς, ε. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι ο Νάνος. Βλέπω πολύ επιρροή Lord of the Rings. Με τη σφύρα εδώ να πούμε. Εντάξει, έχει λεπτομέρεια, καμία σχέση με το παλιό. Εντάξει, λογικό είναι να υπήρχε λεπτομέρεια. Σου δείξω πέτρα. Για κοίτα εδώ, Κωνσταντίνε. Τι έγινε, όλοι οι ίδιοι είναι. Ναι, εντάξει, προφανώς είναι όλοι οι ίδιοι. Καλά, θα μου πεις και οι παλιοί όλοι οι ίδιοι. Ήταν το ίδιο καλούπι, εντάξει. Αλλά υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας, εδώ είπε είναι ο Γκόμπιν. Ο μάγος. Μπράβο Γκόμπιν, μπράβο Γκόμπιν. Τι να λες, ρε. Λοιπόν, και εδώ είναι ο αρχηγός των μπράβο Γκόμπιν. Γκόμπιν, άστα εδώ. Λοιπόν, επίσης είναι και κάποιες ασπίδες εδώ, τις οποίες τις έχει πάρει ο Κωνσταντίνος ήδη και τις έχει βάλει δεξιά αριστερά. Λοιπόν, εδώ Γκόμπιν. Okay, πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι ασπίδες. Και α, ναι, λοιπόν, εδώ είναι τα άλλα όπλα. Αυτό, παιδιά, ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση από τη βαλίστρα, την κλασική των 80's που έχουμε όλοι μεγαλώσει. Δεν είναι όπως η παλιά με λάστιχο να πιάνει και να φεύγει. Είναι με κάποιο τρόπο, δηλαδή, κανονικής δύναμης, απλά πιέζοντας και φεύγει, όπως βλέπετε. Δεν είναι. Αυτό λίγο με χάλασε. Εντάξει, okay, πας να κάνεις ένα remake. Κάτι. Κάντο, ρε παιδί μου, όσο είναι παλιά. Είναι. Λοιπόν, να, Κωνσταντίνε, βλέπεις. Γιατί έχεις φτιάξει εδώ όλη την παρέα, τα στρατιωτάκια. Λοιπόν, κοίτα εδώ η βαλίστρα. Κοίτα εδώ να δεις τι κάνει. Περίμενε. Κοίτα εδώ. Περίμενε, τη βάζουμε εδώ. Τόιν. Το δες. Έχει και, και άλλη βαλίστρα. Δύο. Και εδώ είναι, δεν ξέρω αυτά γιατί τα έχει μέσα σε τέτοιο σημείο, σε πλαστικό προστατευτικό. Είναι τα λάβαρα, σημαίες, τι είναι αυτά. Προφανώς κάπου τα στείλει ο καθένας στο δικό του μέρος. Και το τελευταίο κομμάτι. Α, εντάξει, μια ασπίδα μας έχει ξεφύγει. Πάρτε και αυτή, Κωνσταντινάκο. Και εδώ είναι τα κάστρα. Ναι, αυτό μου θυμίζει κάτι κομμάτια ντούπλο. Έτσι όπως είναι το ζωολογικό κήπο που έχουμε ντούπλο. Θα τα ανοίξουμε και αυτά να δούμε λίγο καλύτερα. Εντάξει, τώρα δεν έχω δίπλα μου για την παραβολή τα original κομμάτια, αλλά και έχουν αποδώσει κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες.
Εδώ είμαστε. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν με τρελαίνει. Δεν με τρελαίνει, δυστυχώς. Φαίνεται ότι είναι πολύ, πολύ απλό πλαστικό, πολύ... Okay. Δεν είναι, παιδιά, καμία σχέση όπως τα παλιά. Τα παλιά παιχνίδια, έχουμε πει, ήταν άλλη μαγιά, άλλη ιστορία. Δεν συγκρίνονται. Πριν τη στήσω, για να παίξουμε διπλό, θέλω να πω ότι δεν μου αρέσει... Έλα ρε, άστα στημένα. Εντάξει, τα έχω αφήσει εδώ, δεν στα χάλασα. Κάτσε να σου βάλω και ένα βράχο εδώ να παίξεις. Θα βάλουμε και τους καταπέλτες σε λίγο, θα κάνουμε πόλεμο, θα γίνει χαμός. Αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι... Εσύ θα κρατάς τους κακούς και εγώ θα κρατάω τους καλούς. Καλά, εντάξει, περίμενε τώρα. Θα φάμε χαρίμπο σε λίγο, σταμάτα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θέλω να πω κλείνοντας ότι αυτό, ας πούμε, και έχει μια μέση τιμή συνήθως στα 27 ευρώ. Εγώ το πήρα 30 ευρώ από τα Max Stores, μια και είναι και κοντά στο σπίτι γενικά. Πήγαμε, το πήραμε την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, με το που βγήκε, το είδα. Το ξέραμε από παλιά λοιπόν, όπως είχα πει και στην αρχή του βίντεο. Το θέμα είναι ότι δεν σου γεμίζει το μάτι. Προφανώς σε ένα παιδί του δημοτικού, όπως ήμασταν εμείς δημοτικό όταν παίξαμε αυτό το παιχνίδι περισσότεροι, κάποιοι προφανώς και πριν το δημοτικό, νηπιαγωγείο, από μεγάλα αδέρφια, ξαδέρφια, ίσως να νιώθαμε κάτι πιο extravagant, κάτι πιο όμορφο, πιο δυνατό, πιο. Εδώ είναι λιτό. Δεν έχει πολλά πράγματα μέσα. Θαρώ ότι το ότι έχει μόνο 6 κόκκινες μπίγες, πήγα να πω, τα βλήματα αυτά, τέλος πάντων, είναι πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Δηλαδή, άμα τα χάσει, τι κάνεις. Παλιά είχε μέσα πράγμα. Πράγμα. Και είχε τις μπλε και τις κόκκινες για την κάθε παράταξη. Εδώ, τι φάση. Ξέρω εγώ. Το μόνο ωραίο που μπορώ να πω. Αυτό εδώ. Α, έχει να ρυθμίσεις, ρε παιδιά. Και πώς το λέγανε στο πυροβολικό. Αζιμούθιο. Κάπως έτσι. Ναι, έχει να ρυθμίσεις. Ωραίο αυτό, δεν το είχα δει. Μόνο αυτό μπορώ να πω ότι είναι έτσι ok, είναι ωραίο. Τα άλλα απογοητεύουν. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι για κλάματα. Κωνσταντινέ, θέλω να μου πεις την άποψή σου για αυτό εδώ το παιχνίδι. Πώς το βλέπεις, σου αρέσει? Σου μ' αρέσει. Σου αρέσει πολύ, λίγο, τι γίνεται? Πολύ μ' αρέσει. Πολύ σου αρέσει, ναι. Τι σου αρέσει πιο πολύ από όλα αυτά εδώ, για δείξε μας, για πες μας. Η καλή, όχι η κακή. Η καλή εδώ, η Vikings, η μπλε, ναι. Εδώ, ναι. Τα τέρατα, τα goblins, όχι έτσι? Όχι. Τι πιο απλό σου αρέσει πιο πολύ, ο καταπέλτης ή η βαλίστρα? Αυτό εδώ το όπλο. Αυτό είναι το σφύρι του Βίκινγκ. Εγώ λέω να σου αρέσει. Ποιος αρέσει πιο πολύ, ο καταπέλτης ή η βαλίστρα? Μ' αρέσει, ναι. Αυτό ζω το όπλο. Εντάξει, πω, ας χαλάσω χατή. Αφού είναι άλλο από αυτά που σε ρωτάω, ας σου αρέσει αυτό περισσότερο. Ναι. Ωραία. Θέλεις να κλείσουμε τώρα για να ξεκινήσουμε να παίξουμε το δικό μας πρώτο πόλεμο με κάστρα και πολιορκητές? Ναι! Ναι! Οπότε σας αφήνουμε και περνάμε στο επόμενο πλάνο. Λοιπόν, φίλοι μου, εδώ το έχουμε στήσει τώρα με τον Κωνσταντίνο. Εγώ έχω πάρει τους πράσινους, τους κακούς, τα Goblin, τα Green Goblin που λέει ο Κωνσταντίνος από το Spider-Man. Ο Κωνσταντίνος έχει πάρει τους νάνους. Κωνσταντίνε, ποιοι σου αρέσαν πιο πολύ? Είναι αυτή. Εντάξει, μπράβο, πολύ ωραία. Μπλε μου αρέσει. Μπράβο. Οπότε, ας ξεκινήσουμε να παίξουμε, να δούμε πώς είναι αυτό το καινούργιο παιχνίδι που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ. Ναι. Είσαι έτοιμος? Ναι. Ωραία, θα ρίξεις πρώτος, με τη βαλίστρα. Ναι. Άντε, για ρίξε. Ω, πού πας εκεί? Πιο πίσω, πιο πίσω. Έριξες κάτι. Άντε, πάρε άλλη μια τέτοια να έχεις. Λοιπόν, να ρίξω και... άλλη, πάρε. Ωπα, μην τη ρίχνεις κάτω. Λοιπόν, να ρίξω κι εγώ τώρα. Ναι. Να ρίξω, κοίτα τι θα γίνει τώρα εδώ σε μένα. Κοίτα. Ω, έπεσε ένα. Ω, τι γίνεται, καταπέλτες εδώ. Θα ρίξεις. Στα δικά σου έριξες. Όχι ρε εσύ. Αυτό ήταν cheat από τη μαμά. Λοιπόν, όπα, πάμε. Ωχ, στην κάμερα ήρθε. Λοιπόν, πάρε ο βίδα, γιατί δεν έχεις. Έλα,
Οπλίσατε, πυροδοτήσατε. Ρίξε. Εδώ, μπροστά. Ουπ, θέλει πιο πολύ δύναμη. Ρίχνω εγώ. Ω, ρίξε. Έχεις. Δεν έχεις, πάρε ο βίδα. Να ρίχνω και εγώ με το καταπέτυνο. Ρίχνω. Τοίνκ από πίσω. Οπ, στο μικρόφωνο από άνω. Τι κάνει εδώ η σημαία σου. Ωπα ρε. Ωπα ρε. Έχετε κάνει τσίτες, έχετε τη DJI μπροστά και δεν μπορώ να κεντράρω. Αν δεν έχετε οβίδες, πάρτε οβίδες, πάρε και άλλη οβίδα, Κωνσταντίνε. Πάρτε με, λοιπόν. Περίμενε λίγο, να κάνω εγώ. Άντε, σημάδεψε εδώ, σημάδεψε εδώ. Ωραία, είσαι πολύ καλός. Λοιπόν, έλα, πάμε εδώ. Τι γίνεται ρε παιδιά μου, δεν έχετε παίξει ποτέ κάθε απολογητές και χάνω εγώ, δηλαδή τι γίνεται. Λοιπόν, θα σου ρίξω τώρα εγώ. Τι έγινε εδώ. Ρίκοσετ. Στα τάνκ έκανες τη φοράκι. Πάρ' το. Ρε, πάλι στην κάμερα πάει. Δεν έχω κάστρο. Βασικά, όχι. Έχω έναν last man standing. Εδώ. Όπα. Θα τον ρίξετε. Αυτός εδώ είναι. Σημαδέψετε. Ναι. Πού πας εκεί. Αυτός. Ρε φίλε, είσαι πολύ καλός. Πραγματικά. Έχω δαγκάνα. Ποιος έχει. Έχω... Α, έχει μείνει άλλος ένας ζωντανός. Θα το... Κάτσε ρε. Αυτό. Τι μετράει αυτό. Για ρίξε Κωνσταντίνε. Έλα ρε. Έχετε βάλει το Iron Dome από πάνω εσείς. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Μπα. Άντε, πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Έλα. Ρίξε, τελευταία. Πάμε. Τελευταία. Βάλει την καλά κοίτα μέσα. Κοίτα. Ρίξε. Καλό. Πάρε και μια τελευταία από μένα. Ωουου. Τι κι άλλο. Οπ, κι άλλο. Θα ρίξεις κι άλλη. Έλα πιο πίσω, βρε. Πάρ' το πλάγια. Πάρ' το πλάγια το χεράκι. Πάει. Έλα. Ρίξε. Ρίξε. Βάλ' το. Την κούνηση στην κάμερα. Τώρα θα κοιτάει στο άλλο στενό. Για πάμε. Ρίξε μια τελευταία. Έλα. Δώσε. Goalkeeper. Λοιπόν. Εντάξει παιδιά, έχει γίνει damage, last man standing ο Κωνσταντίνος. Εδώ έμεινε ένας να λέμε ότι έμεινε όρθιος. Κωνσταντίνε, θέλω να μου πεις, σου άρεσε αυτό το παιχνίδι. Μίλα κανονικά. Ναι. Μπράβο. Τι σου άρεσε πιο πολύ, ο καταπέλτης ή η βαλίστρα. Η βαλίστρα. Λοιπόν Κωνσταντίνε, πριν περάσουμε στο επόμενο πλάνο, τι σου άρεσε πιο πολύ από αυτό το παιχνίδι. Ο πόλεμος. Ο πόλεμος, που πολεμήσαμε μεταξύ μας εννοείς, όχι ο πόλεμος γενικά. Ε, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και κάτι άλλο. Λένε ότι τρώγοντας έρχεται και όρεξη. Και έτσι λοιπόν, αφού αγόρασα αυτό, αφού έβγαλα από την αποθήκη αυτό που ήταν πιο εύκαιρο, τη μία την αποθήκη, και αφού πήρα αυτά από το ξάδευτον Αργύρι για να δούμε αυτά εδώ σήμερα, θυμήθηκα ότι πρέπει να σας δείξω και κάτι άλλο. Για να δούμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ τώρα εδώ έχω έρθει στο πατρικό μου, στο εφηβικό μου δωμάτιο που έχω και κάποια πράγματα γενικά εδώ, και έχω ανοίξει εδώ και έχω ξεθάψει την παιδική μου πολιορκία. Βλέπετε, όλα τακτοποιημένα ωραία. Οπότε θα βγει έξω για να δούμε τι παίζει εδώ και θα πάμε να δούμε μετά και άλλα ωραία πράγματα. Και έτσι λοιπόν γύρισα από το παιδικό μου δωμάτιο, από το πατρικό μου σπίτι, και όλη αυτή η κούτα είναι παιδιά εδώ φυλαγμένα με πολύ αγάπη και ευλάβεια, όπως όλα μου τα παιχνίδια και τα video games από μικρός, όλα εδώ να μου θυμίζουν πολύ ωραίες και όμορφες εποχές. Δεν θα μείνουν απλά στην κούτα, θα σας τα δείξω όλα αφού θα δούμε και αυτά εδώ. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ φίλοι μου, ξεκινάμε να δείτε τα περιεχόμενα της μικρής πολιορκίας και της μεγάλης πολιορκίας, τα δύο σφραγισμένα expansions που έχω εδώ, αλλά και όλη την παιδική μου πρίκα από αυτό το μυφλές παιχνίδι. Πάμε λοιπόν εδώ, βλέπουμε το κουτί με αυτές τις κλασικές φωτογραφίες, πραγματικά όσα χρόνια περάσουν δεν τις ξεχνάω, τουλάχιστον εγώ, αυτά τα παιδάκια, τα ξένα που παίζουν εκεί.
Είναι μια πολύ κλασική φωτογραφία, όπως και αυτό το artwork, παιδιά, που λέει πολλά, που σε κάνει να φαντάζεσαι πώς να παίξεις κι εσύ. Βλέπουμε εδώ στα πλάγια El Greco. Δεν διαφέρει κάτι. Και ας τη δούμε μέσα. Πραγματικά, τι να πω, αξέχαστες στιγμές. Λοιπόν, εδώ είναι τα δύο δάπεδα από τα δύο νησιά πρακτικά. Τον γκρι των Vikings και τα μπέζ των βάρβαρων. Οι πύργοι κάθονται εδώ πάνω. Όποιος ρίξει το πύργο, ο πιο κλασικός κανόνας σημαίνει ότι είναι και νικητής. Οπότε, δύο ταμπλό. Αυτά τα σακουλάκια προφανώς δεν είναι τα original. Είναι σακουλάκια τα οποία έχουν μέσα αυτά που πρέπει να έχουν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε το πρώτο όψιο, πόσες είναι οι βολίδες. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία, 10 βολίδες, παιδιά. Να τις δείτε και εδώ λίγο. Αυτό εδώ πάντα θα έχω να το θυμάμαι, να το λέω κάπως. Θα δείτε τώρα τι θέλω να σας πω. Των Vikings βλέπετε υπάρχουν δύο διαφορετικά αυτοκόλλητα, και το ίδιο συμβαίνει και για τους βάρβαρους. Νάτι. Λοιπόν, εγώ στο παιδικό μου μυαλό πάντα έλεγα ότι αυτή εδώ ήταν η πιο δυνατή, που μπορούσε να καταστρέψει περισσότερα. Okay. Λοιπόν, 10 βολίδες, οι σημαίες, οι κλασικές σημαίες. Αγριογούρουνο και πέλεκης. Πόσες έχουμε εδώ, 2, 4, 5 εξάρθμες, και εδώ 5 και 5. Εδώ είναι η κλασική τύπη, μαζί τους έχουμε περάσει πολύ ωραία. Βγάλω έναν και έναν. Λοιπόν, Vikings, κοιτάξτε, έχει λεπτομέρεια, παιδιά, έτσι δεν είναι αμεληταίο το σκάλπ, το σκάλπτινγκ εκείνης εποχής. Είναι πολύ ωραίο, είναι ωραία φιγούρα και ανθεκτικές γενικά φιγούρες, παιδιά, δεν σπάγανε εύκολα. Όπως επίσης και όσα χρόνια και να περάσουν και να υπάρξει ο πολυμερισμός του πλαστικού, πιστεύω ότι κρατιούνται πολύ καλά σαν ποιότητα, σαν υλικό, και δεν σπάνε εύκολα. Και εδώ βλέπουμε και τον Viking, τον βάρβαρο, συγγνώμη, με την ασπίδα του, τα horns στο κράνος, τη σπάθα του, τη γούνινη επένδυση στα πόδια και στο βρακί. Πόσοι είναι εδώ, ρε παιδιά? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε πόσο έχει η καινούργια, το καινούριο. Παρ' όλα αυτά θα δούμε πόσα θα έχει το καινούριο κάστρα και πολιορκητές μέσα. Εδώ είναι τα τούβλα, σε άριθμα, 12 κομμάτια αν θυμάμαι καλά. 5, 10, 12, σωστά. Και τα αντίστοιχα γκρι. Να μας έφυγε ένας μαν. Και εδώ βλέπουμε από τότε το ωραίο έτσι κόλπο. Η άλλη μας έχει φύγει από κάτω. Ναι. Να την πιάσουμε. Λοιπόν, και εδώ είναι οι βαλίστρες, οι οποίες δεν έχουν λαστιχάκι. Θα δούμε μετά με λαστιχάκι, το οποίο μπαίνει εδώ, εδώ και εδώ, και τραβάς, μέσα μπαίνει η βολίδα και φεύγει με αρκετή δύναμη. Μία και μία για κάθε faction.
ψηλά. Κάνεις το δύσκολο. Λοιπόν, και εδώ οι διάσημοι καταπέλτες. Να πούμε ότι οι καταπέλτες έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτός είναι ok, αυτός εδώ όμως δεν είναι. Οι καταπέλτες υποφέρουν από τα χρόνια που σπάνε αυτά εδώ τα πίνς. Με αποτέλεσμα η πύρη μετά εδώ να μην είναι σταθερή και να μην μπορεί μετά να κρατιέται αυτό στη θέση του και να μην μπορεί να παίξει σωστά. Πλέον πάρα πολλοί έχουν όλο και πιο πολλούς σπασμένους καταπέλτες, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι πραγματικά η αχίλλειος πτέρνα αυτού του παιχνιδιού. Και εδώ βλέπουμε τα... πες το, τον πύργο με τις πολεμίστρες εν τέλει, με τα αυτοκολλητάκια του. Εγώ είχα τόσα πολλά στη δικιά μου που θα δείτε μετά που τα ένωνα. Και εδώ είναι το... κοιτάξτε, δηλαδή έχει και ωραίο τρόπο να πιάσει εδώ. Αυτό μου αρέσει δηλαδή, που είναι μελετημένο. Αυτή είναι η μικρή πολιορκία. Και να τη μαζέψουμε. Θα τα βάλω τώρα αυτά. Άστα, θα αφήσουμε το τέλος. Και πάμε στη μεγάλη. Η μεγάλη έχει ακόμα πιο εντυπωσιακό artwork. Θυμάμαι πάντα αυτήν εδώ την εικόνα, τον τύπο να δίνει την έναρξη της μάχης, το πυρ κατά βούληση. Εδώ βλέπουμε η μεγάλη διαφορά με τη μικρή, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι τα κάστρα. Έτσι, πολύ ωραίο κομμάτι. Εδώ βλέπουμε άλλες φωτογραφίες, πολύ ωραίες εικόνες, νοσταλγικές, ωραίες, 90s, pure 90s. Εντάξει, εδώ τα κλασικά, η ίδια εικόνα που υπήρχε και στην άλλη. Και πάμε να την ανοίξουμε. Και εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Περισσότερες βολίδες, η αλήθεια είναι. Okay. Για κάθε faction το ίδιο. Πολεμιστές 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Α, ίδιος αριθμός με τη μικρή. Okay. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Σημαίες και αυτές πρακτικά 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, ίδιες και οι σημαίες. Τα τούβλα 3, 6, 3, 6, 12. Και τα τούβλα τα ίδια. Τελικά ναι, δεν το θυμόμουν. Η μόνη διαφορά είναι το κάστρο. Λοιπόν, καταπέλτης ένας, 2, βαλίστρες, υπηργίσκι, το ταμπλό, ένα και ένα. Πάμε στα κομμάτια αυτά. Και εδώ λοιπόν είναι τα δύο τα κάστρα με αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, αυτά εδώ όπως βλέπετε υπάρχει μηχανισμός, το οποίο εδώ κάπως γίνεται. Ναι, δεν έχει μεγάλο rebound, μικρό είναι. Εγώ η αλήθεια είναι το θυμόμουν ότι είχε πιο μεγάλο. Λοιπόν, ο μηχανισμός αυτός και εδώ επίσης και ένας ενσωματωμένος καταπέλτης. Ωραίο. Και αυτό διαιρείται, δηλαδή φεύγει πολύ εύκολα. Αυτό ανοίγει. Ας τώρα, τέλος πάντων, μην το σπάσω. Λοιπόν, το ίδιο και στο γκρι. Το πιο εντυπωσιακό είναι εδώ ότι υπάρχουν οδηγίες.
Ας τις δούμε. Παρέα. Λοιπόν, κανονισμοί. Τα επιπλέον κάστρα. Ποιος θα είναι νικητής. Οι Vikings, οι Βάρβαροι. Σου λέει πώς να τα συναρμολογήσεις. Σου δείχνει τρόπους όπως εσύ πιστεύεις ότι θα είναι πιο μεγάλη αμυντική του δύναμη. Θα είναι σε κυκλική μορφή, θα είναι σε γωνιακή μορφή. Εγώ έχω κάνει κάθε τι design που μπορούσα να κάνω τότε. Πω, παιδιά, αυτές τις εικόνες, πω, τις θυμάμαι σαν να τις βλέπω χτες, γιατί τα είχα και εγώ αυτό, και όπως σας είπα το έχασα. Και τα χάσα μεγάλο, δηλαδή κάπου στο γυμνάσιο, τρίτη γυμνασίου μου τα πέταξε μάνα μου αυτά. Πάντα θυμάμαι εδώ τα δόντια ότι είναι σαν τον Τζος από τον James Bond. Ίδιος. Ναι. Πεδίο μάχης. Το πεδίο μάχης λέει απαιτεί ένα χώρο περίπου 2,5 μέτρα μάκρος και 2 μέτρα πλάτος. Αυτός ο χώρος λέει ότι μπορεί να μεγαλώσει ή να μικρύνει ανάλογα με τις ικανότητες των αρχηγών. Δεν ξέρω αν 2,5 μέτρα έχω παίξει. Μπορεί να έχω παίξει το παιδικό μου δωμάτιο μικρός που είχε εκεί λίγο άπλα. Ναι, άνετα πάει και 2,5 μέτρα. Οι κανονισμοί. Εδώ δείχνει κάτι πολύ βασικό το οποίο πολύ αμελούσαμε τότε. Ότι μπορούσαν να μπουν μέσα στρατιώτες να διεισδύσουν και να εχμαλωτήσουν. Υπήρχαν και άλλα τέτοια κόλπα στη φάση αυτή. Να, εδώ βλέπετε. Covert Ops. 4 τρόποι για να κερδίσετε. Να πάρετε τις βολίδες του αντιπάλου. Να ρίξετε τον πύργο. Να ρίξετε και να βγάλετε τον δρόμο και να πετύχετε με μια βολίδα μάχης πάνω το θησαυρό και να βάλετε έξοδος κατασκόπων. Να ρίξετε τους κατασκόπους μέσα με τη βολίδα αυτή την ιδιαίτερη που σας είπα πριν. Αυτή είναι η διαφορά. Τα επιπλέον κάστρα που συμπεριλαμβάνονται στη μεγάλη πολιορκία. Πώς να παίξετε μόνο με τα κάστρα. Παιδιά με ανατριχιάζουν έτσι, δηλαδή. Ενώ το έχω αυτό τόσα χρόνια. Εντάξει, απλά το είχα πάρει και το είχα βάλει κάτω στην αποθήκη. Δεν έκατσα να παίξω πέρα από τι είδα. Ήταν κομπλέ. Το έχω, δηλαδή, πάνε πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα που το πιάνω έτσι λίγο για το λόγο του βίντεο και τα βλέπω να τριχιάζω. Και ο Δράκος. Ο Δράκος, παιδιά. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβούμε. Αυτό που θέλω να περάσω γενικά και με αυτό το βίντεο είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Για όσους δηλαδή, για τους νεότερους, δεν το έχουν ξαναδεί, ξανακούσει και τα λοιπά. Παιδιά, έχει μεγαλώσει. Εντάξει, σίγουρα δεν θέλω να πω τώρα δύο γενιές. Μπορεί και δύο γενιές. Δηλαδή μπορεί και παιδιά των 70's που ήταν παιδιά στα 80's να το έχουν ζήσει και παιδιά των 90's που το κληρονομήσαν από ξαδερφάκια και τα λοιπά αρχές 2000. Δηλαδή, ναι, δεν είναι καθόλου δύσκολο να έχεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και αφού δείξαμε και τη μεγάλη και τη μικρή πολιορκία, πάμε να δούμε και αυτά τα δύο κομμάτια του ξάδερφου, του Αργύρη, που μου τα έδωσε για το βίντεο, έτσι να έχουμε μια ιδέα πώς είναι και ένα σφραγισμένο. Εδώ είναι ο κρυός. Οκ. Μας δείχνει εδώ τι και πώς. Από πίσω φωτογραφία κλασικά. Και πάμε να τον δούμε από τα πλάγια. Κάπου μου είπε ότι ανοίγει πιο εύκολα. Από εδώ. Λοιπόν, σαγουλάκι σφραγισμένο από τότε με κάποια κομματάκια μέσα, 3 και 3. Για να δούμε εδώ.
κάτι έχει εδώ τώρα, δεν μπορώ να πιάσουμε τίποτα. Α, το πιάσα. Αυτοκόλλητα, παιδιά του κρυού. Τα θυμάμαι από τον δικό μου, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πια επάνω. Όπως και να έχει, μέσα ιταλικές οδηγίες. Σαν τις ελληνικές, βλέπετε, τα ίδια πράγματα σχεδόν. Μια μετάφραση κλασικά της El Greco. Εδώ ίσως ήταν λίγο διαφορετικά. Πώς δουλεύει και καλά ο γοργητικός κρυός. Ανά και ο Κύκλοπας. Ο Πολύφημος και ο Μινόταυρος. Ωραία. Ας το βάλουμε καθ' εδώ. Και εδώ είναι ο πολιορκητικός κρυός. Με ελαττήριο, το οποίο εδώ μέσα βάζεις κάτι, αυτό εδώ, και το εκτονώνει και παίρνει για σπάνω από τα τείχη με πολύ δύναμη. Ωραίο κομμάτι, δύσκολο κομμάτι προφανώς, σε El Greco ακόμα πιο δύσκολο, ακόμα πιο ακριβό. Δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος αυτών εδώ, δεν τον ρώτησα τον Αργύρη, αλλά μου είχε πει ότι δεν ήταν και φθηνά. Και ας δούμε το πιο εντυπωσιακό για εκείνη την εποχή, τον Δράκο, που δεν είχε τύχει ποτέ να τον πρακτικά να τον έχει κάποιος ξάδελφος, κάποιος φίλος. Ας δούμε τη συσκευασία του. Έχει μέσα αυτά τα περιεχόμενα. Εδώ πάλι το ίδιο παιδάκι παίζει με αυτά. Λοιπόν, αυτοκόλλητα, διαφορετικά αυτοκόλλητα, έτσι το βλέπετε. Αυτά είναι τα μάτια του Δράκου, τα οποία στους περισσότερους δράκους αυτά δεν υπάρχουν. Εντάξει, πάλι οδηγίες εδώ. Ωραίο. Αχ, μυρίζουν ωραίες μυρωδιές. Μερικές βολίδες. Δύο και δύο, εισάριθμοι, Vikings και βάρβαροι, και ο δράκος μας σε συσκευασία του κλειστός, λοιπόν, με μια τρυπούλα να αερίζεται. Κάτω απλά κάθεται έτσι flat και πρακτικά το στόμα του μπαίνει η βολίδα, είναι καταπέλτης. Αυτό το κομμάτι, όσοι είχαν πάρει δώρο την πολιορκία θαρό, λογικά θα ήταν από τα νούμερο ένα που θέλανε. Και εγώ τον ήθελα μικρό, αλλά πραγματικά αυτόν τον άτιμο δεν ξέρετε τον πήρα. Τι να κάνουμε, ίσως είναι ευκαιρία να τον πάρω τώρα. Λοιπόν, και αφού σας έδειξα αυτά, θα σας δείξω τώρα και τι έχω από εμένα. Ήρθαμε εδώ λοιπόν. Όλα αυτά, παιδιά, είναι φυλαγμένα από εκείνη την εποχή. Αυτό εγώ που θέλω να πω μια ιστορία δικιά μου. Τώρα εδώ δεν ξέρω, έχω βάλει και δύο ζάρια εδώ. Anyway, κοιτάξτε πόσες πολλές βολίδες έχω μαζέψει. Έχουν φύγει αυτοκόλλητα εδώ. Πόσα στρατιωτάκια έχω εδώ. Okay. Εδώ σε σακουλάκι πολυμπάγκ εποχής άλλες βολίδες, αρκετές μπορώ να πω. Και εδώ να το δείξω αυτό. Ναι, που λέτε τι ήθελα να πω. Εγώ λοιπόν, όταν είχα πάρει τη μεγάλη πολιορκία αυτήν εδώ, είχε τύχει, είχα βρει, δεν ξέρω, μετά μου είχαν χαρίσει και κάποια άλλα parts, συμμαθητές, δεν θυμάμαι, γιατί έχω πάρα πολλά εδώ. Είναι πάρα πολλά, δηλαδή δεν είναι μια πολιορκία, ούτε μια μεγάλη, ούτε μια μικρή, όλα αυτά. Οπότε κάπως είχα μαζέψει συνδεσικά και άλλα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι
σε ένα πανηγύρι που είχαμε και που γίνεται και ακόμα στο γαλάτσι αυτό της Αγίας Ειρήνης, όπως τα περισσότερα δηλαδή κλασικά πανηγύρια που γίνονται και γινόντουσαν, υπάρχουν οι πάγκοι με τα παιχνιδάδικα. Ωραία, τους ξέρετε. Λοιπόν, σε έναν πάγκο θυμάμαι να κρέμεται από την οροφή του, να κρέμονται διάφορα δίχτυα, είχε καμιά εξάδα κατά μήκος όλου του πάγκου στο πανηγύρι και μέσα εκεί υπήρχε μια πολιορκία κομμάτια σε ένα δίχτυ, σαν αυτό που είναι από τις πατάτες, κάπως έτσι. Η σκέψη η δικιά μου είναι ότι αυτά ήταν από θέματα της Ελγκρέκο, που πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, καταστηματάρχες που είχαν τα παιχνιδάδικα πηγαίνανε και στείνανε πάγκους στα πανηγύρια, είτε με παλιό στόκ που δεν είχε πουληθεί και το δίνανε στο 1 τρίτο της τιμής κτλ. Οπότε υποθέτω ότι υπήρχαν πολλές πολιορκίες μικρές, τουλάχιστον που δεν είχαν πουληθεί. Οι άνθρωποι μάλλον πετάγαν τα κουτιά τους και σε εκείνο το δίχτυ βάζανε μια μικρή πολιορκία. Γιατί θυμάμαι ότι μου είχε πάρει η μάνα μου μία. Αν θυμάμαι καλά, μου την είχε πάρει το 93 ή το, νομίζω το 93 ήταν, ήμουν έκτη δημοτικού, πρέπει να μου την είχε πάρει τώρα ή 700 δραχμές ή 1000 δραχμές. Αυτό το θυμάμαι, δηλαδή ένα από τα δύο ήταν σίγουρα στο πανηγύρι και είχε μέσα, τρίχες εδώ, old school, και είχε μέσα μια full πολιορκία που είναι εδώ μέσα αυτά τα κομμάτια. Λοιπόν, εδώ τώρα, όπως θα δείτε, υπάρχουν τέλος πάντων οι Vikings. Έχω αποκεφαλίσει αρκετούς. Σε κάποιους θυμάμαι τους είχα πατήσει κατά λάθος και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Κάποιοι δεν έχουν χέρι, κάποιοι δεν έχουν σπαθί. Σε κάποιους το σπαθί το δάγκωνα, λες και ήταν τσίχλα ή ζαχαρωτό. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποιοι Vikings οι οποίοι έχουμε τριχρωμία. Κοίτα να δεις τώρα, δεν έχω κανένα, ναι, όλους έχω σκοτώσει αυτούς. Για να δω εδώ. Να την πάλι αυτή η λευκή, η περίεργη. Λοιπόν, ένας, δύο, σίγουρα. Και αυτός είναι και πιο ανοιχτός. Όχι. Αυτός είναι πιο σκούρος, αλλά έχει αποδημήσει εις κύριον. Οπότε εδώ βλέπουμε τρία διαφορετικά χρώματα, τρία διαφορετικά καλούπια χρωματικά, που σημαίνει ότι είναι κάποιες άλλες χώρες προελεύσεως. Και εδώ βλέπουμε και αυτόν τον άσπρο, που αυτούς, για να δω, πρέπει να έχω κι άλλον έναν, που δόξα τω Θεώ είναι σε καλή κατάσταση. Αυτούς, παιδιά, μα το Θεό, δεν έχω ιδέα από τους είχα βρει. Να ήταν μέσα σε αυτή την πολιορκία που κρεμόταν στο δίχτυ στο πανηγύρι, να ήταν μέσα σε αυτά που μου είχε χαρίσει ο ξάδερφός μου και τυχόν, επειδή ο πατέρας του ήταν ναυτικός, ήταν πλοίαρχος σε καράβι, είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, να την είχε φέρει κάποια πολιορκία απ' έξω και, ή κάποιο expansion τυχόν που είδαμε ότι και ο Δράκος είχε μέσα κάποιους και να ήταν από κάποιο ξένο, δεν έχω ιδέα. Εδώ αν το δει κάποιος μεγάλος φίλος και γνώστης της σειράς, ή ακόμα αν το δούνε και οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις σελίδες στο Facebook, ας μου γράψουν τα σχόλια, ας μου πούνε ποια είναι η πραγματική προέλευση αυτών των λευκών ή αυτά τα διαφορετικά καλούπια. Να πω βέβαια ότι αυτό θέλω να το πω τώρα και για αυτά που έχετε δει εδώ, και γιατί μπορεί να υπάρξουν μηνύματα, όπως το επεισόδιο με το Mighty Max μου είχαν στείλει τουλάχιστον 8 email σαν πουλάω κάτι. Παιδιά, δεν πουλάω κάτι, γιατί όλα αυτά είναι παιδικές αναμνήσεις οι οποίες δεν έχουν τιμή πώλησης. Όπως και άλλα πράγματα που παίρνω με τα γενέστερα, δεν τα πουλάω γιατί τα ήθελα για να τα αγοράσω, άρα δεν υπάρχει λόγος να τα πουλήσω. Οπότε συνεχίζουμε. Δούριος ύπος, ο οποίος καταπέλτης, okay, έχει το κλασικό κυτρίνισμα από τα χρόνια, λείπουνε εδώ οι πόρτες, οπότε
Αυτός δεν είναι αυτός που είχα μικρός. Αυτός που είχα εγώ μικρός χάθηκε μαζί με το κουτί της μεγάλης παλαιορκίας και αυτόν μου τον βρήκε πριν από αρκετά χρόνια ο φίλος μου ο Γιάννης, όπως είχα πει. Εδώ βλέπουμε κάποιους μηχανισμούς. Μου λείπουν αυτά τα parts. Αν κάποιος τυχόν έχει, ας μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram να μου πει, ρε φίλε, έχω spares αυτό. Να μου το στείλει, να το αγοράσω κτλ. Εδώ είναι ο υπολογιστικός μου κρυός, ο οποίος πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί είχαν σπάσει από πολύ νωρίς. Είχα σπάσει τις ρόδες. Βλέπετε, αυτό φεύγει με το ελαττήριο και εδώ τώρα έχει γίνει κάποια άλλη ζημιά, μάλλον έχει ξεκολλήσει τα αυτοκόλλητα που σας έλεγα πριν, έτσι. Ο κρυός λείπει τώρα και κάτι άλλο εδώ μπροστά. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει spares που θα μπορούσε να με βοηθήσει και με αυτό, αλλά είναι σίγουρα στα κάτι που θα ήθελα να φτιαχτεί ξανά επ' ευκαιρίας αυτού του βίντεο. Θα βάζω και αυτό στην άκρη. Εδώ βλέπετε το μοναδικό κομμάτι που μου είχε απομείνει από το ένα κάστρο. Νομίζω ότι κάπου μέσα είναι και η πόρτα από κάτω, οπότε από την παιδική μεγάλη παιδική μου έλειπε. Δεν ξέρω πως χάθηκε το γκρι, το κάστρο και το κάτω μέρος αυτού νου. Σημεάκια πάρα πολλά, πύργοι, πολύ πύργοι έχουν ξεκολλήσει εδώ. Χαμός. Κοιτάξτε πόσους είχα. Και είναι αυτό που σας έλεγα, ότι τους έκανα έτσι εγώ και δεν πέφτανε ποτέ έτσι. Εδώ είναι το παράδειγμα να πούμε ένα λαστιχάκι. Τι έχει γίνει εδώ? Όχι, δεν έχει σπάσει εδώ ακόμα. Είμαστε σε καλά μονοπάτια. Μην το πιέσω και πολύ. Τέλος πάντων, άστο, μη σπάσει τώρα και κλαίμε. Καταπέλτης. Ρέτρο λαστιχάκι, παιδιά. Ποιος ξέρει από πότε είναι αυτό? Μα το Θεό, ποιος ξέρει από πότε μπορεί να είναι αυτό εκεί? Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω πάρα πολλά αμυντικά και επιθετικά συστήματα πολιορκίας. Για να τα δούμε εδώ. Πραγματικά πολλά. Α, κι άλλο εδώ, vintage λαστιχάκι που έχει μείνει επάνω, έχει κολλήσει από τα χρόνια εδώ. Αυτό εδώ έχει σπάσει. Λοιπόν, και όπο καλά, κοιτάξτε πόσα είχα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς τα είχα βρει. Τι λούτ είχε παίξει τότε. Λοιπόν, εδώ θυμάμαι. Να, αυτό εδώ. Αυτά εδώ τα φωσφοριζέ ήταν σε αυτή την πανηγυριώτικη πολιορκία που σας είπα. Εδώ από κάτω βλέπετε και τα έχω τέσσερα. Τα τέσσερα plates, πάρα πολλά κούβλα, κάτι που δεν βλέπω εγώ εδώ. Όχι, νομίζω ότι ναι, αυτά είναι. Είναι αρκετά, είναι όλα παιδιά από τότε, προσεγμένα λοιπόν, όπως είδατε, με πολύ αγάπη, γιατί τα γούστα, ήταν κάτι, ένα παιχνίδι που μου άρεσε, που γούσταρα πάρα πολύ. Οπότε αυτά ήταν τα δικά μου. Θα κλειστεί και θα ξαναπάει στο πατρικό, αλλά πριν κλειστεί, ο μικρός δεν γίνεται να μην δεν παίξει μαζί του. Παίζει να του αρέσει και πιο πολύ, υποθέτω. Αυτό. Αυτά, παιδιά. Τα είδαμε λοιπόν από πάνω. Πήρατε μια ιδέα όσοι δεν τα είχατε ξαναδεί ή όσοι τα έχετε ξεχάσει. Και πάμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν πολλά έτσι hard feelings, ανάμεικτα και δύσκολα συναισθήματα για αυτή την παρουσίαση, παύλα σύγκριση, δεν ξέρω καν πώς πρέπει να το πω. Θα το πω απλά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό
δεν μπορείς να τον νικήσεις. Έτσι. Ό,τι κολοκυθάκι και να βγει, είτε αυτό του 2007, είτε αυτό του 2024, είτε του 2082, μετά από 100 χρόνια που αυτό το παιχνίδι ακόμα θα αγαπάει ο κόσμος, δεν νομίζω ότι, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορείς να αγγίξεις τη μαγεία και την έγκλη, την πόρωση αυτού εδώ. Πες γιατί έχεις την νοσταλγία που το έπαιξες τότε και παίζοντας αυτό απλά γελάς το πόσο φτηνιάρικο, το πόσο ψεύτικο είναι το feeling σε αυτά που πιάνεις. Δεν ξέρω. Τι να πω. Ας πούμε λίγο τα θετικά. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει μια χαμηλή τιμή, θεωρητικά. Αν είσαι νέος γονέας και δεν έχεις παίξει ποτέ αυτό εδώ και βλέπεις αυτό το βίντεο και ή το είδες απλά τυχαία σε ένα ράφι, σε μια χορηγούμενη διαφήμιση, δεν ξέρω εγώ που μπορεί να το είδες, και θέλεις να το πάρεις για το παιδί σου, δεν είναι άσχημο. Εγώ δηλαδή όταν το παιδί μου το άνοιξα όλο αυτό, πραγματικά μετά το πρώτο μάτς που παίξαμε δεν ξεκόλλησε. Δηλαδή του έχω τόσα παιχνίδια, τόσα, εντάξει, normal δηλαδή. Απλά θα να πω, έχει μια ποικιλία, δηλαδή έχει Lego, έχει Playmobil, έχει Transformers, έχει τηλεκατευθυνόμενα, έχει Jurassic World φιγούρες. Έχει πολλά. Έχει τέλος πάντων φιγούρες τριών-τεσσάρων ετών. Batman, Iron Man, Hulk, τέλος πάντων έχει όλα αυτά. Δεν είδα με άλλα παιχνίδια να έχει την πόρωση αυτού εδώ. Και έχουν περάσει κάποιες μέρες από το που το αγοράσαμε. Και κάθε μέρα έχει και μου λέει, στην αρχή μου λέει, μπαμπά, θα παίξουμε πόλεμο. Μετά μου λέει, θα παίξουμε κάστρα και πολιορκητές. Και φυσικά δεν μπορείς να το αρνηθείς. Οπότε για ένα μικρό παιδί αυτό εδώ κάνει τη διαφορά. Είναι κάτι πρωτότυπο, είναι κάτι αμφίδρομο, δηλαδή παίζει, τραβάει, προσπαθεί να ρίξει, μπαίνει σε μια διαδικασία, όσο μικρό και να είναι το παιδάκι, ότι είναι ωραίο. Αυτό που δεν είπα είναι ότι είναι για 7 ετών, ενώ εδώ η παλιά έλεγε από 5 ετών. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο του πεταματού και να μην ασχοληθεί κανείς μαζί της. Όμως μην περιμένετε κάτι ούτε στο ελάχιστο από αυτό που είχατε ζήσει εδώ. Μόνο 6 βολίδες ρε παιδιά μέσα. 6 βολίδες. Εδώ παίζει να έχει και μόνο και για τα δύο factions 6 κόκκινες. Εδώ είχε, ξέρω εγώ, 15-20 κόκκινες, άλλες τόσες μπλε. Θα μπορούσατε να το κάνετε και εδώ, έτσι. 6 και 6. Τώρα πέφτουν οι 6, 3 και 3 ο ένας, να σου φύγει μια πιο μακριά, να πας να τρέχεις, να τη φέρεις πίσω. Δηλαδή, λίγο όπα. Οι χαρακτήρες είναι μόνο 6, και αυτοί λίγοι. Οι σημαίες είναι 4. Έχουν μια λεπτομέρεια, δεν είναι σαν τις παλιές, που είναι μεν πιο μεγάλες αλλά πιο απλές με αυτοκόλλητο κολλημένο. Έχουν αυτά έτσι τις ασπιδούλες που μπορείς να βάλεις πάνω στα τουβλάκια κτλ. Με μια λεπτομέρεια ωραία. Πολύ λίγα τούβλα. Έχει πάρα πολύ λίγα κομμάτια. Και επίσης δεν μου έχετε ρε παιδιά, όχι κάστρο τώρα, εντάξει, ένα πύργο ρε παιδιά. Δεν μου έχετε τους πύργους, τους κλασικούς της μικρής πολιορκίας, κάτι αντίστοιχο. Μου έχετε τώρα έτσι 8 τουβλάκια που ενώνονται και μου έχετε και μια πόρτα που κάνει την... και καλά είναι το κάστρο. Εντάξει, είναι too much ας πούμε, δηλαδή δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Low cost, low fantasy, δεν ξέρω πώς να το αιτιολογήσω. Πραγματικά σε απογοητεύει όταν είσαι, όταν έχεις ζήσει και μεγαλώσει με αυτή. Αυτό που βλέπεις εδώ, είμαστε παιδιά πολύ μακριά, πολύ μακριά. Okay, έχει μια λεπτομέρεια, δηλαδή η φιγούρα και τα λοιπά, τα τούβλα έχουν κάπου ένα ανάγλυφο, προσπαθούν σαν να είναι από αναχώματα και τα λοιπά, αλλά δεν μπορεί να σε πείσει. Περισσότερο το γεγονός, αυτό που το χαλάει την εμπειρία, είναι ότι είναι όλα τα κομμάτια λίγα. Δηλαδή για 30 ευρώ πιστεύω θα μπορούσα να είχαν στριμώξει κάτι λίγο παραπάνω. Και περισσότερο από αυτό οι βολίδες, έτσι, το ότι οι βολίδες είναι μόνο 6 είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωραίο κουτί, ωραία έτσι γραφικά,
Όπως είπαμε, στο εξωτερικό δέχεται expansions. Αν κάποιος πορωθεί, πραγματικά δεν νομίζω, όπως είπα και πριν, ότι θα έρθουν στην Ελλάδα αυτά, τότε παραγγέλνετε απ' έξω και μπορείτε να εμπλουτίσετε λοιπόν την εμπειρία αυτή με τα παιδιά σας. Δεν νομίζω λοιπόν, όπως και να έχει, είτε την είχατε είτε δεν την είχατε, αν την πάρετε για να παίξετε με ένα μικρό παιδάκι ηλικιακά ή και με ένα πιο μεγάλο στα έτη που λέει 7 χρονών, δεν νομίζω ότι τα παιδιά θα περάσουν άσχημα αν δεν έχουν παίξει με αυτό. Εγώ θα σας πω όμως ότι μόλις μάζεψα αυτή και για τις ανάγκες του βίντεο και τα λοιπά, και ο γιος μου είδε τη δική μου την πολιορκία που είναι σε κούτα, θέλει να παίζει με τη δικιά μου, με την παλιά. Του αρέσει πιο πολύ, του αρέσει η βαλίστρα πιο πολύ, του αρέσουν τα τουβλάκια πιο πολύ, του αρέσουν οι πύργοι που πέφτουνε. Ο γιος μου έχει κολλήσει με την παλιά και δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο παλιός δεν είναι αλλιώς. Ο παλιός είναι καλύτερος. Εγώ εκεί πλέον έχω σταντάρει. Όπως και να έχει λοιπόν, ήταν μια προσπάθεια που περιμέναμε θα είναι καλύτερη, αλλά τελικά δεν είναι. Συνεχίζουμε να αγαπάμε την παλιά. Πραγματικά έχω πορωθεί με αυτό το βίντεο εγώ και σίγουρα θα αναζητήσω το Κύκλοπα και το Μινόταυρο. Και όπως σας έδειξα, και ο πολιορκητικός κρυός μου έχει χάσει τις ρόδες του, έχω χάσει ένα κάστρο γκρι και το μισό από το μπες. Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθώ τελικά σε αυτούς τους φίλους από την ομάδα, να μπω και στην ομάδα έτσι, να δείξω ότι αγαπάω αυτή τη σειρά και ότι ψάχνω και κάποια κομμάτια. Αυτά. Έφτασε στο τέλος αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το χαρήκατε. Όπως είδατε, ήταν ένα διαφορετικό βίντεο και με εξωτερικά πλάνα και με τον γιο μου σαν guest. Ένα crossover του παλιού με του καινούριου, με ωραία πραγματάκια, με αγάπη για αυτό που κάνω. Πάντα αγαπάω τα παιχνίδια, είτε είναι χειροπιαστά, είτε είναι ψηφιακά, είτε είναι παλιά. Έχω μια αγάπη λοιπόν στα παλιά, τα γουστάρω πάρα πολύ. Και αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το σημερινό βίντεο με κάστρα και πολιορκητές 1983 versus 2024, 41 χρόνια μετά. Το πόρισμα έδειξε ποιος είναι ακόμα ο ακλόνητος νικητής. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού και γνωρίσατε αυτό το κανάλι μέσω αυτού του βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα σχόλιο αν είχατε κάστρα και πολιορκητές, αν είχατε τη μικρή, τη μεγάλη πολιορκία, αν είχατε τα expansions, ποια είχατε, ποια γουστάρατε και τι άλλο. Νομίζω ότι αυτό θα φέρει κάτι άλλο. Και κλείνοντας, μπορεί να έχετε καταλάβει ποιο είναι αυτό το άλλο. Είναι η πολιορκία. Είναι η άτυπη συνέχεια της πόρωσης που ζήσαμε από τα 80's που έκανε ένα transition στα 90's. Οπότε το επόμενο θα έχει να κάνει με την πολιορκία. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Μην ξεχάσετε τα καταστήματα που είπα στην αρχή του βίντεο. VTM Αγία Παρασκευή, Game Gate, Toys and Collectibles στο Εγάλεο. Έχουν πράγματα, έχουν spares, κουτάτα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάτε να τσεκάρετε. Και φυσικά μην ξεχάσετε τις σελίδες Crossbows and Catapults Greece και κάστρα και πολιορκητές με τους ανθρώπους που τη διαχειρίζονται που ανέφερα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Εγώ πέρασα σίγουρα καλά από το φτιάξιμο μέχρι την τελική υλοποίηση αυτού του βίντεο. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, keep it retro, keep collecting, keep ό,τι γουστάρετε. Να είστε καλά.